Διαμαρτύρεται και πάλι σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ για τους μισθούς και λέει ότι η αξία των μισθών πήγε πίσω 20 χρόνια. Κάνει πως ξεχνά ο κύριος Άντρος Κυπριανού ότι η μόνη κυβέρνηση η οποία έκανε περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα το 2011 και το 2012 ήταν η κυβέρνηση Χριστόφια ΑΚΕΛ. Ξεχνά ο κύριος Κυπριανού ότι η σημερινή κυβέρνηση εδώ και 3 χρόνια προσπαθεί να αποκαταστήσει τις ζημιές που άφησαν πίσω τους. Σήμερα όμως που η κατάσταση βελτιώνεται, όσο και αν δεν το αναγνωρίζει το ΑΚΕΛ, η κυβέρνησή μας έχει την δυνατότητα να κάνει και αυξήσεις μισθών, όπως προκύπτει από την χθεσινή απόφαση για να καταργηθεί η έκτακτη εισφορά τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό ισοδυναμεί με αύξηση μισθών. Αλλά και πάλι το ΑΚΕΛ διαμαρτύρεται. Να πούμε και για τους άλλους 3. Σήμερα και πάλι 3 τουλάχιστον κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτύρονται διότι, όπως λένε, η κυβέρνηση λειτουργεί, λαμβάνει μέρος στον προεκλογικό αγώνα, λένε. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ καταγγέλνουν την κυβέρνηση. Δεν θέλουν όμως η κυβέρνηση ούτε να απαντά, ούτε και να συνεχίζει να λειτουργεί. Εδώ και 3-4 μήνες κάνουν προεκλογικό αγώνα. Αλλά αντιδρούν όταν η κυβέρνηση παίρνει αποφάσεις. Αυτή η λειτουργία της αντιπολίτευσης είναι καθαρά μια πρόταση ακυβερνησίας. Αυτή η νοοτροπία τους για τη λειτουργία της πολιτικής είναι σαν να θέλουν να παίζουν μονότερμα, μόνοι τους. Στην πραγματικότητα, οι ψηφοφόροι θα πρέπει να αντιληφθούν ποια είναι η πρόταση της αντιπολίτευσης. Να βρεθούν όλα τα κόμματα αυτά στη Βουλή και να αποτρέπουν την κυβέρνηση από το να παίρνει αποφάσεις και να λειτουργεί. Γι' αυτό ελπίζουμε ότι όλοι θα ψηφίσουν στις 22 Μαΐου, ούτως ώστε η κυβέρνησή μας να συνεχίσει αυτή την πορεία που δίνει ελπίδα στην Κύπρο.